Πείτε μου τώρα ότι δεν είναι αυτή η μέση της εβδομάδας, η ώρα, η μέση της μέρας, γιατί είναι και 1:09 πρώτα λεπτά, που αισθάνεστε αυτή την βαθιά, την ριζική, την ραγδαία ανάγκη για μια πολιτική, όχι μόνη της και σκέτη, αλλά μια έτσι από νευροσούλα, την τραβάει ο οργανισμός μας, μια πολιτική από νευροσούλα, με το δεξί θα μας την κάνει ο κύριος Κοτζάμπασης που έχει έρθει με τα πουκάμισα με το δεξί. Με το δεξί χέρι. Με την απονεύρωση πώς την κάνεις. Με 25% και 30% πληθωρισμό στα τρόφιμα με το δεξί. Ωραία, με τα αριστερό σου λέω, κομμουνιστές θα μας κάνουν, θα αγκαλιάσουμε τον Κουτσούμπα. Αν και ο Κουτσούμπας τον είδαμε στην Βουλή, στην υπόθεση των Τεμπών. Και τον χαρήκαμε. Απολαύσαμε τους βουλευτές του ΚΚΕ. Ναι. Παιδιά, τελικά καμιά φορά που σας λένε δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας, είναι εξαιρετική φάση. Το θέμα είναι να παίξεις. Με στεναχωρεί εμένα αυτό. Ναι, και εμένα με στεναχωρεί. Αλλά ο Κουτσούμπας είπαμε, καρδούλα, ξέρεις, φυλάκια κτλ. Και μετά δεκανίκια. Να σου πω δεκανίκια της δεξιάς, για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Ναι. Ξέρεις, παίζουν αυτό το έξυπνο, Παντελή, με τις ίσες αποστάσεις. Ξέρεις, αχ, φταίνε για όλοι, φταίει το σύστημα, φταίτε όλοι το ίδιο, φταίει ο καπιταλισμός, φταίνε τα βουνά, φταίνε τα λαγκάδια. Αλλά ποτέ δεν θα πάνε κατευθυνόμενα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Συντονίζονται στο δικό τους τσάγκρα, το οποίο δεν ξέρω πώς είναι αυτό το όμορφο, δεν ξέρω που, τι μασάνε, τι δάφνες μασάνε εκεί μέσα. Αλλά τελικά κάθε φορά λειτουργούν ως δεκανίκη. Μάλιστα. Για πες, φίλε Παντελή, τι θες. Θέλω να στείλεις έναν ονομαστικό, εξατομικευμένο χαιρετισμό στον Άρη, γιατί δεν ξέρω τι του έχει κάνει. Ο άνθρωπος έχει μεταναστεύσει, έχει αφήσει γυναίκα και παιδιά στην Αθήνα, είναι κριτικός και έχει συντονίσει, δεν ξέρω τι κάνει. Φεύγει από τα καράβια, από τα μπάρια, από πού φεύγει και στην πολιτική απονεύρωση ένα πίκο. Εδώ, νάτος. Έχει στείλει και φωτογραφία για του λόγου του αληθές. Δες το κράνος που φοράει. Άρη, είσαι πολύ κομμάντο με αυτό το. Τώρα που έφυγε στο εξωτερικό, σε βλέπω εκεί με το καπελίνο, με όλα αυτά. Και το φακό. Το μήνυμα. Και το φακό. Με το φακό. Νάτος. Ψάχνεις φως στο τούνελ της Ελλάδος. Λοιπόν, ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχει κάνει αυτό το παιδί τελικά είναι ότι έφυγε έξω. Μπορείς να βοηθήσει την οικογένειά του και να τη στηρίξει, γιατί σε αυτή τη χώρα τελικά το μόνο που κάνουμε είναι να δουλεύουμε. Ευτυχώς βέβαια μπορούμε να ταΐσουμε τον ήλιο στον κόσμο. Ήλιο, Greek style life κτλ. Αλλά τελικά ένας άνθρωπος που εργάζεται στην Ελλάδα δεν έχει καμία απολύτως προοπτική. Κοίτα. Σώθηκα, το απαντάει ο Άρης κοίτα, από το Άρη, έχεις ένα δίκιο σε ένα πράγμα βέβαια και το καταλαβαίνω ότι η Ελλαδάρα είναι μόνο μία, ακόμα και στις δύσκολες συνθήκες, όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα, και είναι μια πραγματικότητα αυτή. Εμείς αγαπάμε αυτή τη χώρα ακόμα και πολύ δύσκολα, όσο δύσκολα και αν ζουν οι Έλληνες, επιμένουν ελληνικά κάποιοι, αλλά κάποιοι άνθρωποι που καλούνται να περάσουν κάποιες δυσκολίες για να μπορέσουν να βοηθήσουν σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας, στις οικογένειές τους. Αυτή είναι η κατάσταση. Να πιάσουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Τι να πιάσουμε με τη σειρά τώρα, εσύ. Τι να πιάσουμε με τη σειρά, εκεί που είναι όλα δύσκολα και μαύρα. Σκάει κοπέλα στο TikTok, η οποία έχει ένα φοβερό κανάλι. Πρέπει να το παραδεχτώ αυτό. Είναι πολύ ωραίο, μια ωραία παρουσίαση. Εκεί μια κοπελάρα, εκεί με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, η οποία πυροβολεί μπρέτσι λέξεις, πυροβολεί τις λέξεις πιο γρήγορα. Και από ζωνιανό πατέρα σε βάφτιση που βαράει το κοπέλτι με καλά στην κοφάντα κάπα 47. Την έχεις δείξει αυτή νομίζω. Λοιπόν, πυροβολή σαν το διάλογο. Μιλάει κριτικά. Όχι, κανονικά μιλάει αυτή, όχι προς Θεού. Τι? Παρουσιάζει διάφορες ωραίες ιδέες επιχειρηματικότητας. Σου λέω για όλο το πετσίτι μέσα και μιλεί πιο γρήγορα, σου λέω από το καλάστικο στο χωριό. Και τι κάνει. Πάει και μου λέει εμένα εδώ, μου παρουσιάζει τον Αργυρό παραδείγματος χάρη και διάφορους άλλους τραγουδιστές. Και μας λέει, ας πούμε, ότι ο Αργυρός έχει κάνει και αυτός επιχειρήσεις και κάνει διάφορα άλλα πράγματα, μας δίνει και κάνα δύο άλλα μοντέλα. Και μας λέει πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε παράλληλα, λέει, τον κόσμο του θεάματος και πόσο έξυπνα η νεανική επιχειρηματικότητα βοηθά. Μάλιστα. Και εγώ θέλω να της πω ένα μήνυμα από εδώ, δεν θα μας ακούει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Κοπελιά, ξάνιξε. Αν οι ωραίοι, ψηλοί, αδύνατοι, καλλιτέχνες, μαζευγούνε και επιχειρηματίες και έξυπνοι, άστα να πάνε στο διάολο. Δέκα διάολο θα κάναμε εμείς οι κοντοί, χοντροί, ατάλλαντοι και άσχημοι. Ή τα διάολο θα γεννούμε σε αυτό παιδιά, το κόσμο. Για κάποιες που δεν τον βλέπεις, το τέλος δεν τον εμπιστέψει. Κοντός, χοντρός, ατάλλαντος και άσχημος. Έχεις δει πως είναι ο Αργυρός. Έχω δει. Τώρα έχω κάνει συνέντευξη πρόσφατα. Χάνε γεια σου τώρα, τι ψάχνεις τώρα. Δηλαδή, τι, εμείς είμαστε σαν τα. Πώς να σου πω τώρα, σαν χελόνο νιτζάκι δίπλα στο Brand Peter, φίλε. Τώρα τι συγκρίνεις τώρα. Τη νύχτα με τη μέρα. Αλήθεια. Τι μέλλον υπάρχει για μας.
Δεν μας σώζει τίποτα. Το μέλλον του φαγητού, του να γλύφουμε το πιάτο μας, να απολαμβάνουμε και να μην μας νοιάζει τίποτα. Εννοείται. Εντάξει, παράλληλα μπαίνεις στο ίντερνετ και έχει. Μπαίνεις στο ίντερνετ, ανοίγεις. Μπαίνεις στην πιο δημοφιλή πλατφόρμα που είναι το TikTok. Το ανοίγεις. Τι βλέπεις. Τι. Διατροφολόγοι. Διατροφολόγοι από εκεί, γιατροί από εδώ, διατροφολόγοι από εδώ. Ο ένας είναι υπέρ της vegan διατροφής. Ο άλλος υπέρ της χορτοφαγίας. Ο άλλος είναι με την carnivore. Ο άλλος είναι μία απ' όλα. Ο άλλος κάτι άλλο. Ο άλλος τρώει ζυμαρικά χωρίς γλουτένι. Έρχεται ο ένας και σου λέει: αν θες να δυνατήσεις, θα τρως μόνο κρέας. Έρχεται ο άλλος και σου λέει: αν θες να δυνατήσεις, θα τρως μόνο χόρτα. Έρχεται ο άλλος και σου λέει: αν θες να δυνατήσεις, θα τρως μόνο κατσαρίδες σαλαπατημένες με τόσο πάνω σε δεινό μέσα σε το σχέρα. Έρχεται ο άλλος και σου λέει: θα τρώτε απ' όλα, αλλά με μέτρο. Ο άλλος σου λέει: θα βάλεις θερμιδική διατροφή και θα μετράς τις θερμίδες. Ξέρω εγώ, θα βάλεις από κάτω 100 γραμμάρια κοτόπουλο, θα μετράς, ας πούμε, μερικές θερμίδες. Διαλυματική. Να τέτοιο. Περίμενε. Περιμένω. Σου λέει αυτό. Έρχεται ο τρίτος μετά και σου λέει: δεν χρειάζεται να μετράς θερμίδες. Θα κοιτάς να ελέγχεις τα επίπεδα ενσουλίνη στο αίμα. Και είναι και ο άλλος που σου λέει: κάνε διαλυματική. Θα τρως 2-3 ώρες την ημέρα, 4-5, 6. Και μετά την πείνα. Και 18 ώρες θα ζεις στην πείνα. Σκοτώνεις ανθρώπους. Ναι, θα ζεις στην πείνα, θα γλύφεις έτσι τα κουταλάκια που έχουν περισσέψει ό,τι έχεις φάει από το πιρούνι. Θα κάνεις και να το γλύφεις λίγο-λίγο να περάσει η ώρα και θα πίνεις τσάκια και νερά μέχρι να τη βγάλεις άλλο ένα 24ωρο. Ακούστε, κοπέλια, όλοι εσείς από το διαδίκτυο. Θα πεθάνουμε με ένα πιτό γύρω στο χέρι. Ναι, με ναι. Ένα ποτήρι μπύρα και μετά παγωτά για επιδόρπιο. Θα πεθάνουμε χοντροί, χορτάτοι και ευτυχισμένοι ρεαλίτες που θα μας κάνετε εσείς να έχουμε άγχος ακόμα και για την πριζόλα που θα φάμε. Με εκφράζει σήμερα πολύ. Με εκφράζει. Γιατί έχω αδικό. Όχι. Α, ναι, είναι και αυτοί που πάνε στα γυμναστήρια. Παθιάζομαι. Μπορείς να πας στο γυμναστήριο μετά το πιτόγυρο. Δεν έχει να κάνει. Μετά το πιτόγυρο γυμναστήριο. Ναι. Να το κάψεις. Είσαι άρρωστος, ρε. Μετά το πιτόγυρο τόσο παγωτό, πέφτεις, θέτεις, κοιμάσαι και βλέπεις Netflix, το καταλαβαίνεις. Έλα θε και κύριε μου, αυτό που με μπλέξε. Έχω μηνύματα να σου μεταφέρω. Ναι, για πες. Να κάνω τον κομιστή. Για πες. Θα κάνω τον κομιστή. Λοιπόν, λέει ο Άρης, μην μιλάτε για φαγητό, ρε. Εμένα το στάκι θα τη βγάζετε. Τι τους θέτε τους διατροφολόγους. Στο έχει πει και ο Πρωτοσάλτη, ο Άκης Παυλόπουλος για το στάκια. Το ξεχνάς. Εννοείται. Το ξεχνάς και δεν σου πάει με τον χαρακτήρα που έχει. Εσύ, εντάξει. Λοιπόν, λέει ένα πιο σοβαρό ζήτημα, μένει πως. Μένει είπε καλημέρα. Θέλω να πω ένα για την γυναικοκτονία στους Άγιους Αναργύρους. Για τον Βουρθιώτη είχαν 24 ώρες 3 περιπολικά 9 βάρδιες αστυνομικών. Για να σωθεί ένας άνθρωπος από εμάς τους υπόλοιπους, τίποτα. Έχει δίκιο. Και είναι κάτι που λέει πολλοί κόσμος σήμερα. Κοίτα, ο Μένιπος έχει πολύ δίκιο. Ευτυχώς ο Μένιπος κατάφερε αυτή τη στιγμή να βάλει λίγο την εκπομπή ξανά στην κανονική της πορεία. Που έχει καταντήσει αυτή να είναι κανονική και όχι προηγούμενη που συνήθως ήταν χιουμοριστική εκπομπή. Ναι. Μένιπε, τι να σου πούμε κι εμείς από εδώ δηλαδή. Αυτή είναι η ελληνική αστυνομία, τα λάθη της τα ξέρουμε, τα θετικά της τα ξέρουμε και τα πολλά αρνητικά της επίσης τα ξέρουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργήσε έτσι το σύστημα. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω το ότι έγινε αυτό το πράγμα. Ναι, η χώρα των φουρθιώτιδων και όλων αυτών των τζαρλατάνων οι οποίοι κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε ότι διοικούν τη χώρα. Θυμάστε την περίοδο εκείνη με το Φουρθιώτη, με τις φυλάξεις, τα περιπολικά, τους αστυνομικούς που το φυλάγανε 24 ώρες, 24 ώρες, λες και ήταν κανένας υπουργός κυβέρνησης ή ξέρω εγώ, αρχηγός της ΚΥΠ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τα έχουμε ζήσει και αυτές οι γελοιότητες έχουμε ζήσει εδώ και δεν τις ξεχνάμε. Μην ξεχνάτε ότι ο Φουρθιώτης με ένα τεράστιο κατηγορητήριο είναι έξω. Ναι, κανονικά. Έτσι, μην νομίζετε ότι είναι μέσα. Και έχουμε μία κοπέλα η οποία σκοτώνεται έξω από ένα αστυνομικό τμήμα. 2024. Απ' έξω ακριβώς. Δεν έχω λόγια. Και η κοπέλα απευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα για προφύλαξη. Yeah. Και όπως είδατε, ήταν άλλη μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Δεν μπορώ να κατηγορήσω βέβαια την αστυνομία απόλυτα, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν μπορούμε να τσουβαλιάζουμε, γιατί σε αυτή τη χώρα είμαστε εμείς τρελούς. Είναι απίστευτα αυτά που γίνονται. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν χωνεύονται. Έχουμε καταλήξει να λέμε δεν ξέρω τι να πω. Ότι δεν χωνεύονται αυτά τα γεγονότα. Αλλά μένει πε, μην αγχώνεσαι για τέτοια θέματα, γιατί. Αν χρειαστεί να δίνουν τίποτα φοιτητές, τίποτα εργαζόμενους που διαδηλούν για δικαιώματα, τίποτα μηχανοδηγούς οι οποίοι απεργούν για την ασφάλεια στον ΟΣΕ, μην ανησυχείς, τότε ξέρουν τα κλόπ τους να το δουλεύουν υπέροχα. Ναι, ναι. Για εκεί έχουν εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά. Έχει να κάνει και με τη διαχείριση την πολιτική, έτσι, το που διατάζει ο προϊστάμενος
π.χ. στην αστυνομία που είναι η πρώτη κεφαλή, να πάτε εκεί και να μην πάτε εκεί. Δηλαδή μου εννοείται, αλλά στη συγκεκριμένη υπόθεση θεωρώ ότι έγιναν πάρα πολλά λάθη μαζί. Ναι. Δηλαδή συντονίστηκαν πολλά λάθη για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι μεν ένα κομμάτι, για ένα κομμάτι από όλα αυτά φταίει και η αστυνομία και για ένα κομμάτι φταίνουν όλες οι κακές συνθήκες μαζί. Γενικά έχουμε ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι η ενδοοικογενειακή βία. Αποφεύγω τον όρο γυναικοκτονία, γενικότερα θεωρώ ότι είναι ενδοοικογενειακή βία σε κακή μορφή, σε κακή μορφή οι σχέσεις και το μίσος αυτό που υπάρχει προς το αδύναμο φύλο, που υποτίθεται ότι εμείς πρέπει να το προστατεύουμε κτλ. Μπλα μπλα, μπούρδες. Έχει καταντήσει το ισχυρό φύλο και η αντίδραση του αντρικού φύλου είναι πάρα πολύ άσχημη. Αρχίζω και το πιστεύω έντονα αυτό. Ζούμε σε περίεργες εποχές, αλλά... Φίλε, μένει είπε αλήθεια, δεν ξέρω τι να πω. Έχω απογοητευτεί και εγώ ίδιος έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Είναι κάτι που το κουβεντιάζουν, συνεχίζουν να το κουβεντιάζουν όλοι από την πρώτη μέρα, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό όλο το χρονικό. Γιατί μιλάμε για ένα χρονικό το οποίο δεν αφήνει, σου σηκώνεται η πέτσα στην κυριολεξία αυτό που λέμε στην καθημερινότητα. Να σε ρωτήσω λίγο, τι έχεις να πεις για την υπόθεση Ηλίας Μίχος, για το αποτέλεσμα, για τη δίκη. Επιτέλους ο Ηλίας Μίχος πήρε αυτό που του αξίζει και μάλλον το δικαστήριο δεν άκουσε την πρόταση του εισαγγελέα. Γιατί αυτό το καραγκιοζηλίκι με τον έρωτα, το γεροντοέρωτα και όλα αυτά τα σαχλά που ακούσαμε όλες αυτές τις μέρες, τα οποία ήταν προσβλητικά για, τον, για μια υγιή ανθρώπινη σκέψη. Μιλάμε για ένα στημένο κύκλωμα πεζεραστία ουσιαστικά. Και το οποίο ευτυχώς από το δικαστήριο το αντιμετώπισε ως έχει, με αυτήν ακριβώς την εικόνα. Γιατί μετά την πρόταση του εισαγγελέα ανησυχήσαμε πραγματικά όλοι ότι κάποια στιγμή θα βγει λάδι. Λόγω του ότι ξέραμε με ποιους κύκλους συναναστρέφεται, λόγω του ότι γνωρίζαμε και είχε φανεί σε ποιους χώρους πολιτικούς κινείται και θέλουμε να δούμε όταν αυτό το πράγμα τελεσυνδικήσει και πάρει τελική του μορφή και ο άνθρωπος αυτός πάει μόνιμα για πίσω από τα σίδερα, μήπως η κοινωνία γλιτώσει από άλλο ένα σκουπίδι. Αλλά να γλιτώσει οριστικά και για πάρα πολλά χρόνια. Ελπίζουμε να το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στα Τέμπη, συνολικά στα την υπόθεση, λόγω του ότι κιόλας σήμερα η Μαρία Καριστιανού το απόγευμα, υπάρχει και link, θα το ανεβάσω στο Facebook, θα μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο εκ νέου για μια καινούρια φορά, σε μια εκδήλωση που κάνει η Ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η Έλενα Κουντουρά, για τα Τέμπη. Και θα είναι, θα είναι παρόντα και μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, ξένοι που θα ενημερωθούν για όλη τη ραχοκοκαλιά των παραμέτρων που λέγεται Τέμπη, μια εθνική τραγωδία. Κοίταξε, το πιο ανησυχητικό σκέλος είναι ότι για να δικαιωθούν, τα θύματα του ατυχήματος Τεμπών, το δυστύχημα, συγγνώμη, είναι το ότι πρέπει να απευθυνόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα κατάντιας σαν χώρα, ώστε να ανακοινηθεί ένα ζήτημα το οποίο αφορά την κάθε ελληνική οικογένεια. Κάθε δικό μας παιδί και κάθε δικός μας συγγενής θα μπορούσε να είναι σε ένα τρένο. Ανά πάσα στιγμή. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο να πρέπει να βρούμε σκέπη κάτω από τις φτερούγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη σε ένα δικαστικό σύστημα στην Ελλάδα και σε ένα νομοθετικό σύστημα που καλύπτει όλες τις ευθύνες μέσα στη χώρα. Δεν μπορούν να βρουν οι γονείς άκρη και απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δεύτερη φορά. Είναι ο μόνος τρόπος να ανακοινείται το ζήτημα. Σκεφτείτε ότι αν οι γονείς ήταν λίγο διαφορετικοί, το θέμα θα το είχαν σκεπάσει. Ναι. Δηλαδή αν οι γονείς δεν ήταν τόσο έντονα αγωνιζόμενοι για να δικαιωθούν και πληγωμένοι για να διεκδικήσουν, ναι, αυτό. Αυτή τη στιγμή το θέμα θα το είχαν κουκουλώσει τελείως. Δεν θα είχε ασχοληθεί κανένας. Θα το είχαν σκεπάσει. Υπάρχουν γονείς που μας ακούνε και δεν έχουν είτε την ευχέρεια να πάνε στη δικαιοσύνη και το παιδί τους ή η τραγωδία που κάθε σπίτι την έχει απασχολήσει μένει στο χρονοτούλαπο και γονείς οι οποίοι θέλησαν, λόγω του ότι δεν θέλησαν να συνεχίσουν αυτή την ιστορία, έμειναν στην άκρη και απλά πενθούν. Ναι, είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη χώρα, όταν ουσιαστικά κατηγορείς για ολιγορία ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα, να δικαιωθείς. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα με την τακτική του βάσταμε να σεβαστώ να ανεβούμε στο βουνό. Ο ένας πολιτικός καλύπτει τον άλλον.
το ένα λαμόγιο καλύπτει το άλλον, τον άλλον, πίσω από νομοσχέδια που τα έχουν φτιάξει πάρα πολύ έξυπνα, το άρθρο 86 του Βενιζέλου, του νόμου περί ευθύνης υπουργών, είναι απίστευτα σκληρό και μπορεί να καλύψει τα πάντα για οτιδήποτε, για ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Οι επιτροπές της Βουλής, οι εξεταστικές και όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που έχουμε δει και έχουμε ζήσει τόσο καιρό, αντί ένα σοβαρό έγκλημα να πηγαίνει κατευθείαν στον εισαγγελέα, απολαμβάνουμε τι? Απολαμβάνουμε τύπους οι οποίοι είναι δημοσιογράφοι, τηλεοπτικοί αστέρες, ο άλλος είναι γιατρός, άλλος είναι καρατέκας, άλλος είναι αγρότης, άλλος είναι οικοδόμος, άλλος είναι επιχειρηματίας, να μου το παίζουν δικαστές σε μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής, χωρίς γνωστικό πεδίο, άσχετη, ανίκανη, λαμούγια και διεφθαρμένη, να καλύπτουν ο ένας τον άλλον. Η χώρα αυτή δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Από πού και ως πού, παραδείγματος χάρη, ένας δημοσιογράφος σαν τον Μαρκόπουλο έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Τέμπη, με ποια ικανότητα και ποιο γνωστικό πεδίο? Από πού και ως πού ένας τύπος τέτοιος αντικαθιστά, παραδείγματος χάρη, έναν εισαγγελέα του κράτους, έναν δικαστή ή κάτι άλλο. Προγνωτονόμονα. Σε πιάσανε λαμόγιο πολιτικέ και έχεις μια ευθύνη για κάτι συγκεκριμένο, το οποίο είναι έγκλημα? Στον εισαγγελέα, αγόρι μου, κατευθείαν με συνοπτικές διαδικασίες. Ούτε ασυλίες της Βουλής, ούτε νόμοι περί ευθύνης υπουργών, ούτε τίποτα. Δεν σου λέω να τον καταδικάσεις για μια κλίση στο πάρκινγκ. Μιλάμε για τέτοιες σοβαρές υποθέσεις, όμως δεν έπρεπε να μεσολαβεί η Βουλή. Η κατάντια αυτής της χώρας είναι ακριβώς χτισμένη πάνω σε αυτό. Δεν καταδικάζεται κανένας πολιτικός ποτέ για τίποτα. Εκτός τον ήρωα τον Άκη τον Τζοχατζόπουλο, ο οποίος πλήρωσε για όλους. Κορόιδο Άκη, εκεί ψηλά που βρίσκεσαι, είσαι ο μόνος που την ήπια την πορτοκαλάδα. Να σου πω κάτι όμως, που είναι σοβαρό. Ναι. Σε ακούω τόση ώρα. Εγώ, σαν θεατής και πολλοί κόσμος, λίγο πήγε η καρδιά μου στη θέση της με την περίπτωση της κυρίας Καριστιανού και των γονιών που περνάνε δράμα και γολγοθά που δεν θα έχει τέλος ποτέ στη ζωή τους, αλλά ακούστηκαν για πρώτη φορά οι πολίτες αυτοί και δεν ακούστηκαν οι πολιτικοί, γιατί είχαν κάτι αυτοί οι πολίτες που δεν το έχουν οι πολιτικοί. Πρώτον, αξιοπρέπεια, και δεύτερον, επιχειρήματα που τεκμηρίωσαν γιατί θα πρέπει να πληρώσει π.χ. ο κύριος Καραμανλής ή οι πολιτικοί και οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονταν σε μια υπηρεσία που δεν ήταν ασφαλής για να μπαίνει σε λειτουργία ο σιδηρόδρομος. Και ναι, η αλήθεια είναι. Αξιοπρέπεια και επιχειρήματα. Αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Δεν περίμεναν ότι οι γονείς θα τους βγουν τόσο έξυπνοι, οργανωτικοί και επικοινωνιακοί. Και αγωνιστές. Ναι, και επικοινωνιακοί. Ναι, 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 ναι. Εκεί ήταν το δύσκολο σημείο. Ένα. Δύο. Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα αυτή η καραμέλα με την πολιτική ευθύνη πρέπει να σταματήσει. Στην Ελλάδα κάνει βλακεία υπουργός. Φταίει για κάτι. Τον έχουν πιάσει με οτιδήποτε. Είναι μπλεγμένο σε σκάνδαλο, λέει. Παίρνω την πολιτική ευθύνη. Τι εννοεί ότι παίρνει την πολιτική ευθύνη? Το λέει και λέει εννοεί τι. Απλώς το λέει. Βγαίνει στην τηλεόραση και λέει παίρνω την πολιτική ευθύνη. Αγαπημένο μου πολιτικέ, όταν παίρνεις την πολιτική ευθύνη πρέπει να έχεις το θράσος και να είσαι μπαντελονάτος, και όταν λες παίρνω την πολιτική ευθύνη σημαίνει πάω σπίτι μου. Δεν συνεχίζω στο ίδιο, στην ίδια θέση, στο ίδιο κάθισμα, παρετούμε από υπουργός από εδώ για να με βάλουν υπουργό εκεί, αλλά παραμένω βουλευτής, παραμένω στο ίδιο κόμμα, παραμένω ενεργός πολιτικά. Έκανες βλακεία και αναγκάστηκες να πάρεις την πολιτική ευθύνη. Πήγαινε σπίτι σου. Το να κάθεσαι εκεί, σε αυτό το σημείο, παντελονά τα όμορφα και να τα τσεπώνεις, χωρίς να έχεις καμία επίπτωση, έχοντας τους δικούς σου που τους έχεις βολέψει με ρουσφέτια δεξιά-αριστερά να σε ψηφίζουν ξανά και ξανά, δεν λέει απολύτως τίποτα. 15 χρόνια σε αυτή τη χώρα, σε μια χώρα χρεοκοπημένη του κερατά, όλο και κάποιος πολιτικός παίρνει την πολιτική ευθύνη. Κανείς όμως δεν παίρνει τον πισινούλι του από τη ζεστή καρέκλα που έχει πάρει το σχήμα του, έτσι, από τα κολομεράκια του, να τα πάει σπίτι του. Αφού δεν υπάρχει πρόεδρος κόμματος και πρωθυπουργός να αποδίδει την πολιτική ευθύνη, γιατί να μην την πάρει? Ναι, το θέμα αυτός είναι ότι την παίρνει και απλώς λέει πολιτική ευθύνη. Και αυτό και κούρευτο. Ναι, απλώς λες μια ατάκα, δύο ωραίες λέξεις. Παίρνω την πολιτική ευθύνη. Σπίτι σου. Τέλος. Σπίτι σου. Λοιπόν, είναι και 29 ήδη. Τα πάμε ωραία. Τα πάμε όμορφα ραδιοφωνικά, τσακουράτα.
Γιατί μην κοιτάς έτσι. Όχι, απλώς σκεφτόμουν πώς ξεκινήσαμε την εκπομπή. Ναι, αυτό ήταν το ωραίο. Έτσι θέλω. Να με ξεκινάς με το μαλακό. Να με ξεκινάς με infotainment. Είχαμε σοβαρά θέματα, φίλε Νίκο. Μην κοιτάς τώρα έτσι. Σας άκουγα. Άκουσες για τους διατροφολόγους. Αυτό είναι. Μας είπες καλά, εσύ είσαι και με 50 κιλά. Δεν έχεις τέτοια θέματα. Στο ένα μέρος. Δέσα και εμένα. Στο μισό είμαι 50. Γιατί το κάνεις τώρα αυτό, γιατί. Την άλλη μέση είναι άλλο 50. Δηλαδή. Διαφημίσεις δώσε. Λοιπόν, εντάξει. Παιδιά, αυτό. Πάμε διαφημίσεις να φτάσουμε 102 κιλά. Πάμε να ζήσει και ο σταθμός. Διαφημίσεις, παιδιά, βγούμε τη ζωή. Στέργιο.